Κυρία Μαρία Τζομπανάκη, τη γνωστή κριτική ηθοποιό που τα τελευταία χρόνια ζει εκεί. Κυρία Τζομπανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν σας βλέπω, σας ακούω. Εσείς είναι η μεγάλη χαρά η δική μας που και σας βλέπουμε και σας ακούμε. Καλησπέρα Κρήτη μου. Κρήτη μου, που μου λείπεις πάρα πολύ. Θα κάνω κάτι. Είμαι στο παράθυρο για να σας δείξω λίγο, για να καταλάβετε κιόλας ότι το κτίριο που μένουμε έχει μια μικρή απόσταση από τους... το πλήθος των... Θα επιχειρήσετε να μας δώσετε εικόνα από μία αλλιώτικη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, σας δείχνω εδώ, όχι, δεν βλέπω τους δρόμους από εδώ, αλλά, γιατί έχουμε αυτή την απόσταση, για να καταλάβετε γιατί νιώθουμε και τόσο ασφαλείς εμείς εδώ με τον άντρα μου. Mm-hmm. Είναι κάτι πρωτοφανές αυτό που έχει συμβεί. Η Νέα Υόρκη, που έχει 20 εκατομμύρια κατοίκους, στο κέντρο της, δηλαδή στην περιοχή του Manhattan, Brooklyn, Queens. Mm-hmm. Είναι μαζεμένοι πολλοί άνθρωποι, πολλοί μετανάστες. Είναι μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα. Και αυτό και κέντρο του εμπορίου, του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Μητρόπολη του κόσμου, η πόλη που όλοι θέλουμε κάποια στιγμή να επισκεφτούμε, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Η εικόνα μέσα από τα δικά σας τα μάτια είναι πια τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Ναι, η πόλη κοιμάται, αλλά δεν κοιμάται. Αγρυπνούν οι άνθρωποι μέσα στα διαμερίσματά τους φοβισμένοι. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Η Times Square που σφίζει από ζωή, όλο το 24ωρο, και ειδικά από τουρίστες, είναι άδεια. Τα αυτοκίνητα, έτσι όπως τα βλέπουμε, γιατί βλέπουμε 2-3 λεωφόρους από εδώ, είναι ελάχιστα. Η κίνηση έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι τα σούπερ μάρκετ μέσα στο κέντρο έχουν αδειάσει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να προμηθευτούν. Θέλω να σας πω κάτι που έχει κάνει εντύπωση, φαντάζομαι, σε όλο τον κόσμο. Ότι θα περίμενε κανένας, το λογικό είναι να σκεφτεί κάποιος ότι οι χώρες που είναι πιο φτωχές, που δεν έχουν επαρκή ιατροφαρμακευτική δυνατότητα, θα είχαν περισσότερα κρούσματα ή αν θέλετε κινδυνεύουν από αυτό. Δεν περίμενε κανένας μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Κατά τη γνώμη μου, σαν πολίτης αυτής της χώρας τώρα, επειδή ζω τώρα εδώ, δεν πήραν στα σοβαρά αυτό που συνέβαινε. Τι μέτρησε, θεωρείτε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος και χάθηκε για ποιο λόγο? Υποτίμησαν πάρα πολύ την κατάσταση, πάρα πολύ. Υποτιμήθηκε η κατάσταση, κυρία Τζομπανάκη, ενδεχομένως στο βωμό του να συγκρατήσουμε την οικονομία? Υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό είναι η βάση της σκέψης των ανθρώπων που κυβερνούν εδώ και αυτή είναι εξέφρασε έμεσα και ο πρόεδρος τους. Ότι αν χαθεί, αν υποκύψει η αμερικανική οικονομία, θα καταστραφεί παγκόσμια ο πλανήτης. Ως προς αυτό, ότι θα είναι ντόμινο οι καταστάσεις και θα θρηνούμε όχι ασθενείς ή νεκρούς από τον ιό, αλλά θα θρηνούμε και τη δυνατότητα να ευημερίσουν σύντομα ξανά οι λαοί. Αυτό έχει μία βάση και μπορείς να το σεβαστείς κατά ένα ποσοστό. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω εγώ, δεν το καταλαβαίνω, είναι γιατί δεν μίλησαν έγκαιρα να κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου και να πούν. Συμβαίνει αυτό. Παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Θα λειτουργήσει έτσι το σύστημα. Παρακαλώ, προσέξτε αυτό. Κάντε αυτό. Ό,τι έκαναν στην Ελλάδα. Δεν είπα να κλειστούν μέσα οι άνθρωποι. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο εδώ, έτσι. Αλλά θα μπορούσαν να τους ενημερώσουν. Οι άνθρωποι εδώ ενημερώνονταν, ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ, από αυτό που συμβαίνει στις άλλες χώρες. Εσείς προσωπικά, κυρία Τζομπανάκη, ήσασταν από εκείνους που εγκαίρως και κόντρα στην επίσημη κυβερνητική, εάν θέλετε έτσι, αδιαφορία, θα το πω εντός εκτός εισαγωγικών, πήρατε τα μέτρα και τις προφυλάξεις σας προσωπικά? Καταρχήν, παρακολουθούμε την Ελλάδα και ακολουθούμε εσάς, εγώ και ο άντρας μου. Δεύτερον, ο Γιάννης είναι στα φαρμακευτικά 35 χρόνια, ξέρει πάρα πολύ καλά τα αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας σε περιπτώσεις κινδύνου και πήρε πολύ γρήγορα τα μέτρα για μας, με φάρμακα, με προμήθειες, με πλήσεις, ό,τι χρειάζεται να κάνουμε σήμερα. Το αρχίσαμε πάρα πολύ νωρίς, δεν πηγαίναμε πουθενά. Μας καλούσαν και τους λέγαμε όχι, γιατί έχει συμβεί αυτό και λέγανε καλά, εντάξει, είναι πολύ μακριά. Λέγαμε όχι, είναι πολύ κοντά. Γιατί ξέρουμε αυτή τη στιγμή και είναι μια πολύ δύσκολη και δυσάρεστη εμπειρία ότι όταν ένας κολλήσει,
όταν νοσήσει ή γίνει φορέας, επειδή αργούν τα συμπτώματα ή δεν παρουσιάζονται καθόλου τα συμπτώματα του ιού, έχει τη δυνατότητα να κολλήσει από 2 έως 4 άτομα. Εάν αυτό δεν το προσέξουν όλες οι χώρες του κόσμου, όλες, ανεξαίρετα, θα θρηνήσουμε πιθανότητα το κακό σενάριο, λέω εγώ τώρα, 60% του πληθυσμού της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ο χειρότερος πόλεμος που θα μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Είναι κάτι τόσο ασύλληπτο. Ασύλληπτο, ακριβώς. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Όμως πρέπει να το σκεφτούμε και έτσι. Και προτείνω να ακολουθήσουμε τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση και οι λοιμοξιολόγοι μας. Έχουμε ένα εξαίρετο το κύριο Τσιόδρα που μιλάει απλά, που φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ καλός άνθρωπος καταρχήν. Άρα, κυρία Τζομπανάκη, για να καταλάβουμε, παρότι βρίσκεστε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, ουσιαστικά παίρνετε κι εσείς οδηγίες πλεύσης από την Ελλάδα και από τον κύριο Τσιόδρα. Και για να καταλάβουμε επίσης, επειδή γνωρίζετε τι συμβαίνει εδώ, εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε, για παράδειγμα, έστω και τώρα καθολική απαγόρευση? Όχι, όχι. Να αρχίσω από το τέλος. Καθολική απαγόρευση δεν υπάρχει. Τα μαγαζιά λειτουργούν εν μέρη, αλλά λειτουργούν κανονικά. Κάποια ωράρια έχουν σφίξει. Κατά βούληση δηλαδή. Κυκλοφορούν χωρίς μάσκες. Ένα 30% ίσως λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ άκουσα πρώτα τον άντρα μου, που είναι πολύ ειδικό σε αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και μετά ακολουθούμε το πρωτόκολλο της Ελλάδας. Και θέλω να σας πω, υπάρχει και κάτι άλλο τραγικό εδώ στη Νέα Υόρκη. Δεν έχουν επαρκή εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, το κυριότερο, δεν έχουν αναπνευστήρες. Θα πεθάνουν εκατοντάδες χιλιάδες εάν δεν προμηθευτούν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Χωρίς να ακολουθούμε τα μέτρα προστασίας, χωρίς γκρίνια και χωρίς πονηριές. Το λέω και για εκεί και για εδώ και για παντού. Κυρία Τζομπανάκη. Ναι, πείτε μου τι θέλετε. Κυρία Τζομπανάκη, εσείς παραμένετε έτσι κατοίκον, θα το πω, σε καραντίνα, όπως είμαστε οι περισσότεροι, τόσο αυστηρά που επιλέγετε να έχετε περιορίσει σχεδόν εντελώς τις μετακινήσεις? Ναι, ναι, προσωπικά ναι. Χρειάζεται κάπου να βγαίνει ο άντρας μου, τον οποίο εμπιστεύομαι πάρα πολύ, γιατί παίρνει πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας. Αφήνει τα ρούχα του στην εξώπορτα, μπαίνει στο πλυντήριο, μπαίνει στο μπάνιο με καυτό μπάνιο. Πλένεται πάρα πολύ, δεν είναι, ψεκάζουμε την εξώπορτα και γύρω-γύρω με χλωρινό νερό. Ακολουθούμε δηλαδή μια υπερβολική προστασία που έχει γίνει ρουτίνα πια, γιατί σκεφτόμαστε ένα πράγμα, ότι είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψουμε και τους συνανθρώπους μας. Εάν προστατευτούμε εμείς, εάν προσέχουμε εμείς, προστατεύεται και ο άλλος και ο διπλανός. Έχει και φτάσει πολύ κοντά σας ο ιός και εννοώ υπάρχουν δικοί σας άνθρωποι εκεί στην Αμερική που έχουν νοσήσει? Ναι, βέβαια. Έχουν νοσήσει καταρχήν Κρήτες, αρκετοί Κρήτες, πολύ γνωστοί μου Έλληνες, πολύ με ομικρονιώτα. Και σε κάποιες συναισθιάσεις, χωρές περίδες, χορούς, τώρα μαθαίνω ότι και σε κάποιες άλλες που ήταν νωρίτερα από αυτήν που ήταν στις 7 Μαρτίου, η μοιραία αυτή η συναισθίαση στο State Island και αρρώστησαν πάρα πολύ και πέθαναν ήδη δύο. Ήσασταν καλεσμένοι? Ναι, βέβαια, και μάλιστα θύμωσαν και μου είπαν, γιατί δεν έρχεσαι που θα είναι το διαφορόκρεμα της Κρήτης στην Αμερική? Και τους λέω, παιδιά, υπάρχει κάτι σοβαρό και εγώ το υπολογίζω. Οι άνθρωποι, ας είμαστε καλά, να περάσει αυτή η μπόρα, που φαίνεται ότι δεν είναι μπόρα, είναι τσουνάμι αυτό που μας συμβαίνει παγκόσμια, και μετά έχουμε χρόνο να βρεθούμε. Πρώτα πρέπει να προστατέψουμε την υγεία μας και τους εαυτούς μας και μετά τις συναντήσεις και το δίκτυο, το επαγγελματικό ή σώσιμο. Άρα δεν ήταν θέμα τύχης, ήταν θέμα επιλογής. Όχι, επιλογής. Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί ακολουθώ τη λογική μου τώρα και λιγότερο το συναίσθημα, γιατί έχω αυτόν τον άντρα δίπλα μου που με προστάτεψε πάρα πολύ. Και θεωρώ τον εαυτό μου επίσης τυχερό που είμαι Ελληνίδα, γιατί η Ελλάδα δείχνει στην κρίσιμη στιγμή της το πραγματικό της πρόσωπο. Παιδιά. Υπήρξε σκέψη για επιστροφή, κυρία Τζομπανάκη? Ναι, ναι, ήθελα να γυρίσω. Όχι, θα σας το πω αλλιώς. Είχα βγάλει στήριο για τον Πάσχα. Ο άντρας με οδούσε να φύγω όσο γίνεται νόμο. Μόλις ακούστηκε αυτό στην Κίνα, μου λέει, έρχεται πανδημία. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που συμβαίνει.
φύγε καλύτερα, πήγαινε στα Χανιά, στο πατρικό σου ή στις Μαργαρίτες, μείνε εκεί, θα είστε καλύτερα. Δεν τον άκουσα γιατί και λίγο είπα, παιδί μου, τόσο το τραγικό, εντάξει, έρχεται το Πάσχα, θα φύγω. Μετά δεν ήθελα να τον αφήσω και μόνο του, ήξερα ότι ο Ορφέας μου είναι καλά, δεν είναι μόνος του, τα αδέρφια μου είναι σοβαροί άνθρωποι επίσης και προστατεύονται. Γιατί δεν του θεώρησα τόσο πολύ επίγον και έμεινε εδώ. Σταμάτησαν οι κτήσεις, δεν υπάρχουν ελάχιστες. Θα αισθανόσασταν πιο ασφαλής εδώ, θεωρείτε, κυρία Τζομπανάκη? Ναι. Αν δεν ήταν ο Γιάννης, θα φοβόμουν πάρα πολύ εδώ. Θα είχα πήγει, καταρχήν. Ναι, είναι ο τρόπος που πήραν τα μέτρα προστασίας. Μου δημιουργεί ασφάλεια. Θυμάμαι τότε που ήταν τα καρναβάλια και διάφοροι φίλοι με παίρναν και μου λέγανε «Μα, απαγορεύτηκαν τα καρναβάλια, γιατί η κατάσταση είναι αυτή και τσικλοπαιδεία». Κάντε το σταυρό σας να περάσει και να είναι τζάμπα αυτός ο περιορισμός και να μην μάθουμε ποτέ. Είμαστε και ως πολίτες, θεωρείτε, πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο? Οι Έλληνες είναι παράξενος λαός. Δεν θέλει περιορισμούς, δεν θέλει να του κάνεις έτσι, δεν θέλει να τον βάζεις μέσα σε κορνίζα και να του λες κάνε αυτό και κάνε εκείνο. Αντιδράσιμα. Αυτή τη στιγμή όμως πιστεύω ότι έχουν καταλάβει οι Έλληνες, όπως και όλος ο κόσμος φαίνεται σιγά σιγά, ότι έχουμε ένα κοινό εχθρό, ότι έχουμε πόλεμο και ένα πόλεμο περίεργο, γιατί κρύβεται πάρα πολύ ύπουλα αυτός ο ιός, μεταλλάσσεται, δεν τον ξέρουμε πώς είναι. Άρα οι Έλληνες, από το ένστικτο που έχει η ελληνική φυλή που συσπυρώνεται στο κοινό κίνδυνο, υπάκουσε. Και αν συνεχίσει να το κάνει, χωρίς πονηριές, η Ελλάδα θα κρατήσει, θα είναι μέσα σε δυστυχώς τόσο δύσκολη φάση τη ζωή όλου του πλανήτη, θα είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Κυρία Τζομπανάκη. Οι κριτικοί να προσέχουν να ακούνε λίγο αυτό, περισσότερο. Έτσι θέλω να κλείσουμε. Θέλω να στείλετε το δικό σας το μήνυμα στους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν και θέλω επίσης να μοιραστείτε μαζί μας, όσο πιο σύντομα γίνεται, πού ταξιδεύει το μυαλό σας νοερά στην Κρήτη αυτές τις μέρες για να παίρνετε περισσότερη δύναμη. Σοπτιλόρητη. Και στο γιο μου. Και θέλω να σας πω ότι, ναι, τι θα προτείνω. Θέλω πριν πω αυτή τη φράση του αποχαιρετισμού, να σας πω όμως ότι σημαίνει κάτι καλό σε αυτόν τον κόσμο τώρα. Νοσούν οι άνθρωποι, αναπνέει ο πλανήτης. Φαίνεται να θεραπεύεται στα λαγματιά ο πλανήτης. Σκεφτείτε ότι αυτό που παθαίνουμε, επειδή είναι πολύ μολυσμένος ο πλανήτης, το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Ίσως αν ήμασταν καλύτερα, οι βαριές βιομηχανίες λειτουργούσαν πιο συνετά για το μέλλον της ανθρώπινης, του ανθρώπινου είδους, να αντιμετωπίζαμε και πιο καλά αυτή την κατάσταση. Αυτό για να το σκεφτούν αυτοί που πρέπει να το σκεφτούν. Ας το σκεφτόμαστε μεταξύ μας. Και να το ζητήσουμε με έμφαση οι πολίτες όλοι του κόσμου. Θέλω να πω στους κριτικούς και στους Έλληνες να ακολουθήσουμε όλα τα μέτρα προστασίας, να είμαστε σύμμαχοι μεταξύ μας, συμβάσχουμε αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος και να πω επίσης και το άλλο. Ότι έρχεται η Ανάσταση, έρχεται η εβδομάδα των παθών. Για εμάς τους Έλληνες που πιστεύουμε βαθιά στο Χριστό, θέλω να θυμίσω ότι ο Χριστός δεν χρειάζεται ούτε αρνιά, ούτε τσουρέκια, ούτε μπαλωτιές, ούτε γλέντια. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτό που μας δίδαξε. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Αν αγαπάμε τον διπλανό μας, τον προστατεύουμε. Και αν τον προστατεύουμε, προστατεύει και αυτός εμάς. Αγάπη λοιπόν. Και καλό αντάμωμα, κυρία Τζομπανάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γεια σου, κύριε.